Ερημιά και απογοήτευση επικρατεί σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου, την Αμουδάρα, όπου μία εβδομάδα μετά την άφιξη των πρώτων τουριστών, οι δρόμοι δεν θυμίζουν σε τίποτα τον Ιούλιο άλλων ετών. Οι ξένοι επισκέπτες που μπαίνουν στα μαγαζιά είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και όπως δηλώνουν όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δεν αφήνουν πολλά χρήματα. Την ίδια ώρα δεν έχουν ανοίξει και όλα τα ξενοδοχεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τα ξενοδοχεία δεν έχουν καθόλου κόσμο, οπότε δεν βγαίνουν εκεί έξω. Δεν είναι καλά. Δεν έχουμε δουλειά. Μέτρα βλέπεις εδώ. Αυτοί που μπορούν να βγουν, βγαίνουν. Νομίζω ότι, τουλάχιστον για την περιοχή μας, νομίζω ότι ποιοτικά είναι καλός ο κόσμος. Οι επιχειρηματίες στην Αμουδάρα μπορεί να σήκωσαν τα ρολά τους, όμως η κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού είναι εντελώς διαφορετική. Εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα προστασίας, στην είσοδο των καταστημάτων υπάρχει πλέον αντισηπτικό, αλλά και γάντια μίας χρήσης. Φοράμε τις μάσκες μας, έχουμε τα αντισηπτικά μας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε και εμείς για να αισθανθούν και αυτοί ασφαλείς. Προσπαθούμε σιγά σιγά να ανοίξουμε. Και πιστεύω να έρθουν και οι πελάτες. Οι προβληματισμοί για το πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο της σεζόν είναι έντονοι, ενώ και οι οδηγοί ταξί περιμένουν με τις ώρες στην πιάτσα για έναν πελάτη. Αυτό που τονίζουν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό είναι ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος. Νέκρα. Νέκρα είμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς. Καθόμαστε όλη μέρα, ούτε σε αυτό δεν κάνουμε. Δεν έχει κόσμο. Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Και αυτοί οι καημένοι που είναι, και αυτοί οι οικονομικά δύσκολα. Αλλά καθόμαστε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, πρέπει να δούμε τι θα γίνουμε. Τα μαγαζιά γκρινιάζουν όλοι. Μπαίνει άνθρωπος μέσα. Είναι σαν να είναι Οκτώβριος, τέλος Οκτώβρη. Τις τελευταίες τους ελπίδες εναποθέτουν πάντως τις επόμενες εβδομάδες οι εργαζόμενοι στην Αμουδάρα που βρίσκονται στο περίμενε για να δουν φως στο τούνελ.